Πάμε να δούμε λοιπόν τις διαδικασίες οι οποίες ξεκίνησαν από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Λάζαρος Ζαχαριάδης, ο εντεταλμένος της καθαριότητας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Ζαχαριάδη. Βρεθήκατε στο σημείο το οποίο μόλις είδαμε στο ρεπορτάζ του Νίκου Αβουκάτου και είδατε την κατάσταση, η οποία πραγματικά είναι εικόνα τριτοκοσμικής χώρας. Καλησπέρα κύριε Χατζημίση, τι κάνετε? Σας ακούμε, κύριε Ζαχαριάδη. Επειδή δεν έχω εικόνα. Είχα όμως ενημερωθεί τηλεφωνικά για το πρόβλημα το οποίο υπήρχε. Αμέσως υπήρξε ανταπόκριση από την υπηρεσία μας. Επισκεφτήκαμε το χώρο, τον έχουμε φωτογραφίσει, έχουμε καταγράψει δηλαδή το μέγεθος του προβλήματος, το οποίο ξεπερνά τα συνηθισμένα προβλήματα τα οποία καταγράφουμε. Βλέπουμε είναι εδώ δηλαδή στις εικόνες μεγάλο, μας, κύριε Ζαχαριάδη, βλέπουμε πραγματικά τους τόνους των μπαζών που υπάρχουν εδώ πέρα στο σημείο το συγκεκριμένο, τα σκουπίδια, ακόμα και ρούχα που είναι πεταμένα στην περιοχή. Κάθε λογής μπάζα βλέπουμε, ξύλα, πέτρες, τούβλα, τσιμέντα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, σωλήνες. Πραγματικά είναι ένας μπαζότοπος κανονικός. Δυστυχώς η συμπεριφορά των συμπολιτών μας έχει ξεφύγει το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Δεν ήμασταν έτσι τα προηγούμενα χρόνια. Υπήρχαν βέβαια παραβατικές συμπεριφορές, αλλά όχι σε αυτό το μέγεθος. Δυστυχώς, επειδή είναι ιδιωτικός χώρος, αυτό που ξεκινήσαμε να κάνουμε είναι πρώτα να βρούμε τον ιδιοκτήτη, να τον ενημερώσουμε για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον δικό του το χώρο, να του ζητήσουμε να συμμορφωθεί, να τα καθαρίσει, να περιφράξει το χώρο εάν χρειαστεί. Και αν αυτό δεν το κάνει, επειδή όντως είναι εστία μολύνσεως, θα απευθυνθούμε στον εισαγγελέα. Γιατί μόνο με εισαγγελική εντολή μπορούμε να παρέχουμε σε ιδιωτικό χώρο. Είναι οπωσδήποτε μια εικόνα η οποία δεν τιμά την Θεσσαλονίκη. Πολύ λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της, να βλέπουμε αυτές τις εικόνες που έχει καταγράψει η κάμερα του Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας, με τα μπάζα, τα ρούχα πεταμένα, τα ξύλα. Δεν μπορώ πραγματικά να περιγράψω. Είναι τόσα πολλά τα αντικείμενα και τα υλικά που βρίσκονται εκεί. Ναι, η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη και δυστυχώς το σημείο που έχετε καταγράψει με την κάμερά σας δεν είναι το μόνο στην πόλη. Ακριβώς. Υπάρχουν αυτό. Πολλά σημεία τέτοια. Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε όσο γίνεται γρηγορότερα. Γι' αυτό ανακοίνωσα και τη δημιουργία, ας το πω, μιας μονάδας άμεσης επέμβασης, έτσι ώστε να είναι ειδικά στελεχωμένη και από προσωπικό και από μηχανολογικό εξοπλισμό, έτσι ώστε να μπορούμε άμεσα, όταν παρουσιάζεται ένα πρόβλημα, να ανταπεξέλθουμε. Όμως εδώ θα πρέπει να πω ότι είναι αδύνατο ο Δήμος Θεσσαλονίκης να είναι πίσω από κάθε δημότη, να έχουμε και έναν υπάλληλο να καθαρίζει την συμπεριφορά του. Γιατί επί της ουσίας αυτό είναι. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει αξιοποίηση του Δήμου, με την έννοια αν κάποιος έχει να κατεβάσει από το σπίτι του ορισμένα αντικείμενα τα οποία δεν του χρειάζονται, να υπάρξει ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών και συνεννόηση, ούτως ώστε να περνάμε να τα παίρνουμε χωρίς να χρειάζονται να τα πετάνε και να συσσωρεύονται. Γιατί εάν δίπλα σε ένα κάδο, παραδείγματος χάρη, βρει ένας μία σακούλα, θα πάνε να ρίξουν άλλοι 10 από πίσω. Βεβαίως, λοιπόν, εδώ προφανώς δεν πρόκειται για σπίτια τα οποία δεν χρειάζονται κάποια έπιπλα και τα πηγαίνουν στο σκουπίδι. Όχι, όχι. Το συγκεκριμένο σημείο κάδο είναι άλλο πράγμα. Εκεί σημαίνει ότι κάποιοι επαγγελματίες δεν τα πετάνε στον χώρο που πρέπει και πάντα βιάζουν εκεί, βέβαια. Αυτό είναι κάτι ξεχωριστό. Σας ευχαριστώ, κύριε Ζαχαριάδη, για την επικοινωνία. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά και θα ήθελα να ευχαριστήσω και για την συνδρομή σας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Καλό βράδυ.